Στις 9 Ιανουαρίου 2018 υπογράψαμε 280 ατομικές συμβάσεις καθαριότητας στον Ευαγγελισμό. Θέλω να τονίσω ότι έκτοτε άλλαξε όλη η εικόνα του νοσοκομείου μας. Γεμίσαμε κόσμο. Βάρδιες που είχαν μία καθαρίστρια σήμερα έχουν κατελάχιστο διπλάσιο αριθμό. Το προσωπικό δουλεύει με την καρδιά του. Έχει την ασφάλεια της μηνιαίας πληρωμής. Κάτι πολύ σημαντικό, που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αυτή η ασφάλεια από τους εργολάβους. Είμαστε πολύ ευχαριστημένες από το νοσοκομείο. Οι μισθοί είναι στην ώρα τους, δεν περιμένουμε, οι συνθήκες είναι πολύ καλές. Τα υλικά είναι πάντα, δεν έχουμε ξεμείνει ποτέ. Το ρεπό είναι όπως πρέπει, δεν έχει καμία σχέση με το πριν, με τους εργολάβους. Είναι πολύ ανθρώπινες συνθήκες, όχι αυτό που επικρατούσε πριν. Και γενικά δεν έχουμε κανένα παράπονο. Η προσπάθεια που γίνεται τους τελευταίους 5 μήνες με την σύμβαση των εργαζομένων στην καθαριότητα στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας μας είναι τεράστια. Τα αποτελέσματα είναι εμφανή πλέον μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, διότι το προσωπικό εργάζεται πρωί, απόγευμα και νύχτα. Τα αποτελέσματα επίσης φαίνονται από το γεγονός ότι κάθε μέρα δεχόμαστε συγχαρητήρια για την καθαριότητα από τους ασθενείς και από τους επισκέπτες, οι οποίοι μας δίνουν συνεχώς συγχαρητήρια. Εδώ βλέπετε ένα γενικό καθάρισμα που γίνεται σε ένα χώρο νοσηλείας, όπου έχουν βγει έξω τα κρεβάτια για να καθαρίσουμε όλους τους χώρους. Το προσωπικό είναι ευχαριστημένο με τις καινούργιες καταστάσεις, διότι πληρώνεται κάθε τέλος του μήνα, πράγμα το οποίο τους δίνει ενδιαφέρον για να εργαστούν. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και πιστεύουμε ότι για το νοσοκομείο μας κάνουμε τα πάντα, όπως και όλοι οι 280 εργαζόμενοι στην καθαριότητα, για να λάμπει και να φεύγουμε λοιμώξεις και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία είναι άσχημα για τους ασθενείς. Οι αμοιβές ξεπερνούν τις προηγούμενες. Το δημοσιονομικό όφελος με τους τελευταίους υπολογισμούς που έχουμε κάνει αγγίζει τα 2 εκατομμύρια της ΥΟΣ. Σε σύσκεψη που είχαμε πρόσφατα στο Υπουργείο Υγείας, αποφασίσαμε αυτά τα λεφτά που περισσεύουν να τα αξιοποιήσουμε με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο, ό,τι είναι το πιο καλό για τους ασθενείς, για το νοσοκομείο γενικά. Σαφέστατα, για όλους μας θα ήταν πολύ σημαντικό να περάσουμε στη μορφή της μόνιμης εργασίας. Όμως, από τη μόνιμη μέχρι το καθεστώς των εργολάβων υπάρχει μεγάλη διαφορά. Οι ατομικές συμβάσεις έφεραν μία εξομοίωση των προβλημάτων, οι άνθρωποι της καθαριότητας χαμογελούν, βοηθούν το νοσοκομείο με τον καλύτερο τρόπο, δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και η πραγματικότητα άλλαξε. Πληρώνονται, δεν έχουν πρόβλημα το πώς θα έρθουν στη δουλειά, δεν έχουν πρόβλημα πώς θα τους αντιμετωπίσουν οι εργολάβοι με τη σκληρή και άκαμπτη συμπεριφορά τους. Μακάρι να προχωρήσει αυτό και στην τροφοδοσία και στην ασφάλεια του νοσοκομείου και βεβαίως όλοι στεκόμαστε δίπλα τους και προσπαθούμε και το καλύτερο στο νοσοκομείο, γιατί η προηγούμενη κατάσταση ήταν μια κατάσταση ομοιρίας, γαλέρας, η οποία δεν συνάδει με τη δημοκρατία και με την υγεία. Θα είχαν προέτους υπογραφή και οι ατομικές συμβάσεις σύντησης, εστίασης και φύλαξης, συνολικά 115 ατόμων. Όμως, οι εργολάβοι μας εμπόδισαν δικαστικά. Έτσι, στα πλαίσια πρότυπης δίκης, το Συμβούλιο της Επικρατείας παρέπεμψε με προδικαστικό ερώτημα το ζήτημα της συμβατότητας των διατάξεων προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί προμηθειών. Αναμένουμε την απόφαση αρχικά του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και στη συνέχεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θέλω όμως να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετικό ερώτημα έχει αποφανθεί υπέρ των θέσεων της Ελλάδας, καθώς επίσης έχουν τοποθετηθεί υπέρ ημών και άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αυστρία.